Πώς θα σας φαινόταν αν το ποδήλατο που οδηγείτε είχε τη δυνατότητα να σας ενημερώνει αν στα επόμενα δευτερόλεπτα υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος? Σίγουρα πολύ χρήσιμη πληροφορία θα πείτε και ενδεχομένως να σκεφτείτε ότι αυτό ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Όμως όχι, διότι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών έχει αναπτύξει έναν ειδικό αλγόριθμο, ο οποίος σε συνδυασμό με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας και τη βοήθεια ειδικών γυαλιών δίνει αυτή τη δυνατότητα στο χρήστη του έξυπνου ποδηλάτου. Αυτή η συσκευή είναι συνδεδεμένη με γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας, τα οποία επιτρέπουν να δείχνουμε μηνύματα στον χρήστη των γυαλιών χωρίς να επηρεάζεται ιδιαίτερα το οπτικό του πεδίο. Οι συσκευές αυτές αποστέλνουν διαρκώς μηνύματα περιοδικά, μηνύματα που έχουν σχέση με το ίδιο το όχημα, δηλαδή την ταχύτητά του, την γεωγραφική του θέση, τον τύπο του οχήματος, την κατεύθυνσή του. Τρέχει ένας αλγόριθμος μέσα στις συσκευές, ο οποίος τροφοδοτείται με τις πληροφορίες που έχει από όλες τις κοντινές συσκευές, και αυτός ο αλγόριθμος κάνει πρόγνωση για την πιθανότητα σύγκρουσης στο άμεσο κοντινό μέλλον, στα 5 δευτερόλεπτα. Αν υπάρχει τέτοια πιθανότητα σύγκρουσης, ενημερώνει τον χρήστη μέσω των γυαλιών και ο χρήστης θα μπορεί έτσι να προβεί ενέργειες για την αποφυγή αυτής της σύγκρουσης. Το σύστημα CITS G5, όπως ονομάζεται, δεν περιορίζεται μόνο στο ποδήλατο. Μάλιστα, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια να είναι υποχρεωτικό, καθώς είναι τυποποιημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι για οποιαδήποτε οχήματα. Δεν είναι μόνο για τα ποδήλατα, είναι για όλα τα οχήματα που θα κυκλοφορούν στον δρόμο και πολύ πιθανό στο μέλλον να υποχρεωθούν οι εταιρείες να το έχουν στο βασικό εξοπλισμό το συγκεκριμένο σύστημα. Γιατί έχει τυποποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς. Το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης διοργανώνει την Κυριακή ενημερωτική δράση ευαισθητοποίησης για την ασφαλή οδήγηση από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα.